Γνωσιότατε, Πάτερ, Γερβάσια, κατά τη συνοδεία σας, προερχόμενη από την ιεραμονή της Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους, σας ευχαριστούμε θερμώς γιατί ήρθατε μέχρι τα όρια της Μητροπόλεως μας, εδώ στο Αντήριο, και μας προσφέρατε και μας φέρατε μάλλον το μεγάλο αυτό θησάβρισμα, το μεγάλο αυτό δώρο, το οποίο είναι και στη μονή σας και γενικότερα στην Ορθοδοξία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον Πανασυλλογιώτα, τον Αρχιμαντρίτη και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής σας, πατέρα Ελισσαίο, μετά του Ηγούμενου Συμβουλίου, έδωσε αυτή την άδεια κατόπιν προσκλήσεως ετήσιος της Ιεράς Μητροπόλεως και ετήσιος προς την Ιερά Μητρόπολη τον Πανασυλλογιώτα, τον Αρχιμαντρίτη, τον Πατρός Πολυκάρπου Θεοφάνους, ο οποίος είναι και εφημέριος του Ιερού αυτού ναού, και ευχαρίστως δώσατε αυτή την άδεια και φυσικά στη συνέχεια λάβουμε και την άδεια από την Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας ημών και έχουμε σήμερα αυτή τη μεγάλη χαρά να έχουμε εν μέσω ημών αφενός μεν το τίμιο ξύλο, δηλαδή ένα τμήμα από το Σταυρό του Χριστού που φυλάσσεται στην Ιερά σας Μονή και αυτέρω το θησάβρισμα της χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Θεοφιλέστατε, Επίσκοπε Κερνίτσης, Κύριε Χρήστατε, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Αντιδήμαρχε, Τίμιο Πρεσβυτέριο, Χριστού Διακονία, ευλογημένε λαέ του Κυρίου. Σήμερα εδώ στην περιφέρειά μας, στην Ιερά μας Μητρόπολη και ειδικότερα στην Ενορία του Αντηρίου, έχουμε την εξαιρετική και μεγάλη ευλογία να έχουμε αυτούς τους θησαυρούς, τους μεγάλους θησαυρούς, από την Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους. Θυμούμε ότι πριν πολλά χρόνια, το 1966, πρώτη φορά ως φοιτητής της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκα τότε το Άγιο Όρος και μεταξύ των πρώτων μονών ήταν η Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας. Ήταν τότε σε μια κατάπτωση ο μοναχικός βίος στην Ιερά Μονή. Υπήρχαν νομίζω περίπου 9 μοναχοί και είδαμε μια κακή κατάσταση που υπήρχε στο μοναστήρι. Αμέσως όμως μετά μια αδελφότητα η οποία προήλθε από τα μετέωρα με ηγούμενο τον μεγάλο γέροντα πατέρα και κοιμημένον τώρα Εμιλιανών επάντρωσε την Ιερά Μονή της Σιμωνόπετρας και άρχισε να γίνεται μια αναζωογόνηση αυτού του μοναστηριού και θεωρείται από τα καλύτερα και τα πρότυπα μοναστήρια όχι μόνο του Αγίου Όρους και σύνολης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όταν πηγαίναμε στα Ιερά Μοναστήρια και ιδιαίτερα σε αυτό το Ιερό Μοναστήριο εκεί παρατηρούμε ότι διαφυλάσσεται ο μεγάλος θησαυρός της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Και αυτός ο θησαυρός είναι αυτή η ίδια η μοναχική παράδοση και η μοναχική ζωή. Μια αδελφότητα η οποία διαπνέεται από ζήλο Θεού, από έμπνευση και αγάπη για τον Θεό και καλλιέργησε όλη την ορθόδοξη νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας και βεβαίως ξέρουμε ότι το Άγιον Όρος είναι ένας πολύ μεγάλος θησαυρός, όχι απλώς της Ελλάδος, όχι απλώς μόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Γιατί εκεί διαφυλάσσεται αυτή η ατίμητη παράδοση του μοναχικού βίου και μάλιστα όπως καλλιεργήθηκε από τον περίφημο και μεγάλο γέροντα ίμιστο πατέρα Εμιλιανό και αυτή την παράδοση την ακολουθούν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Καλλιέργησαν και καλλιεργούν τη μοναχική ζωή στο Άγιον Όρος το οποίο όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς άθος το ιερών εστίν ή των αρετών εστία. Είναι η εστία όλων των αρετών. Και όπως έλεγε ένας άλλος νεότερος αγιορείτης και κοιμημένος ίδιο από τη Θεόφιλτος Διονυσάκης, ο οποίος είναι ναυπάκτιος στην καταγωγή αλλά και μεγάλος και στην Πάτρα, είναι ο μοναχισμός, αλλά ιδιαίτερα ο μοναχισμός ο οποίος καλλιεργείται στο Άγιον Όρος είναι μεταξύ ουρανού και γης. Δεν είναι τίποτε το ανθρώπινο, δεν είναι βέβαια και
ένα κομμάτι είναι η ουράνια εκκλησία, αλλά είναι μεταξύ ουρανού και γης, που ετοιμάζεται και ετοιμάζονται οι μοναρχοί για να συμμετάσχουν, ήδη από τώρα συμμετέχουν, αλλά να συμμετάσχουν και ολοκληρωτικά στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε όσοι επισκεπτόμαστε το Άγιον Όρος, ότι τη μεγαλύτερη φιλοφρόνηση την οποία κάνουν οι μοναχοί όταν δέχονται τους προσκυνητές είναι να τους παρουσιάσουν τα Ιερά Λείψανα τα οποία φυλάσσονται στην Ιερά Μονή. Το πρώτο που κάνουν όταν πηγαίνουν οι προσκυνητές και παρακολουθούν, μετέχουν μάλλον στον Εσπερινό, αμέσως βγάζουν τα Ιερά Λείψανα, η μεγαλύτερη φιλοφρόνηση. Γιατί? Διότι είναι μεγάλος θησαυρός τα Λείψανα των Αγίων. Δεν είναι απλώς οστά, δεν είναι απλώς ιερά οστά, αλλά είναι ιερά Λείψανα. Και εφόσον ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι οι χριστιανοί είναι μέλη του σώματος του Χριστού, αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τα Ιερά Λείψανα. Είναι μέλη του σταυρωμένου και αναστημένου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο κορυφαίος αυτός θεολόγος δογματικός της Εκκλησίας μας του 8ου αιώνος, αλλά όλων των αιώνων, όταν ομιλεί εκεί στο έργο του για ακριβής θεολογία της Ορθοδόξου Πίστεως, έκφρασης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, λέγει μεταξύ των άλλων, «Τιμητέων τους Αγίους, ως φίλος του Χριστού, ως τέκνα της Βασιλείας και κληρονόμους της Βασιλείας του Θεού». Θα πρέπει να τιμάτε, λέει, τους Αγίους, γιατί αυτοί είναι οι φίλοι του Χριστού. Δεν υπάρχει ωραιότερος χαρακτηρισμός να είναι κανείς φίλος του Χριστού και τέκνα και κληρονόμη της Βασιλείας των Ουρανών. Να προσθέσει και θα προσθέσει κάτι άλλο ακόμη ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τιμητέω τους Αγίους και τα Ιερά Λείψανα ως ιερά σκηνώματα του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ιερά σκηνώματα. Είναι δηλαδή έμψυχοι, έτσι τους ονομάζει, ως εμψύχους ναούς του Θεού. Δεν υπάρχει ωραιότερος, θα έλεγα, χαρακτηρισμός για τους Αγίους. Έχουμε τον Ιερό Ναό, μέσα στον οποίο τελείται το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όλα τα μυστήρια. Είναι ευλογημένος αυτός ο τόπος, ως φοβερός ο τόπος ούτως, γιατί είναι τόπος και οίκος Θεού. Όμως τα Ιερά Λείψανα των Αγίων είναι η έμψυχη ναή του Παναγίου Πνεύματος. Γιατί σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ό,τι έγινε στον Χριστό, αναλογικά έγινε και στους Αγίους. Δηλαδή όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, το σώμα του παρέμεινε άφθαρτο μαζί με τη θεότητα στον τάφο, η ψυχή του Χριστού κατέβηκε μαζί με τη θεότητα στον Άδη και ενέπρωσε τον Άδη και νίκησε τον θάνατο και φυσικά μετά αναστήθηκε εκ των νεκρών. Όπως δηλαδή χωρίστηκε η ψυχή του Χριστού από το σώμα χωρίς να χωριστεί από τη θεότητα, γιατί μία υπήρχε η θεότητα και τάφο και ενεδέν, όπως λέγεται το τραπάριο, κατά αναλογία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτό συμβαίνει με τους Αγίους. Όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα των Αγίων, μαζί με τη χάρη του Θεού ευρίσκεται στα ουράνια συγκινώματα. Και το σώμα των Αγίων μαζί με τη χάρη του Θεού παραμένει μαζί μας, μεταξύ μας. Και έτσι εξηγείται το ότι είναι άφθαρτα τα Λείψανα, πολλά Λείψανα των Αγίων, το ότι μυροβολούν, το ότι κάνουν θαύματα, είναι έμψυχοι ναοί. Αυτή είναι η θεολογική κατοχήρωση των Ιερών Λείψανων. Δεν είναι απλώς θυμόμαστε κάτι, αλλά ασπαζόμαστε τα Ιερά Λείψανα μέσα στα οποία υπάρχει η χάρη του Θεού.
η χάρις του Τριαδικού Θεού και λαμβάνουμε και εμείς ευλογία ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Εάν είμαστε στο στάδιο που αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών, τότε η χάρις αυτή είναι καθαρτικός, καθαρίζει την καρδιά. Εάν είμαστε στην κατάσταση του φωτισμού του νοός, τότε μας φωτίζει ακόμη περισσότερο. Κι όσοι Άγιοι είναι θεούμενοι, τότε ασπαζόμενοι τα Ιερά Λείψανα δέχονται τη χάρη του Θεού και τους κρατεώνει ακόμη περισσότερο σε αυτή την κατάσταση της θεώσεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς κάτι μνήμης, αναμνηστικό, ούτε κάτι μαγικό φυσικά, αλλά είναι ασπαζόμαστε τα Ιερά Λείψανα των Αγίων, γιατί είναι τα λείψανα του ζώντος Χριστού. Είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Θυμούμε ότι κάποτε στις κατακόμβες της Ρώμης βρήκαν εκεί μια λειψανοθήκη που μέσα υπήρχαν λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και πάνω έγραφαν τα μέλη του Χριστού. Πώς είναι δυνατόν? Ξέρουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ανέλθε στους ουρανούς. Πού είναι τα μέλη του Χριστού? Είναι οι χριστιανοί, είναι οι Άγιοι, είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας. Και μέσα από αυτήν τη θεολογική ερμηνεία και προοπτική προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Ιδιαίτερως εδώ έχουμε το λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία είναι συγκαταλέγεται μεταξύ των γυναικών που υπηρετούσαν τον Χριστό. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία μας παρουσιάζει μόνο ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς. Αναφέρει τρεις γυναίκες, πρώτη είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η Ιωάννα και τα λοιπά, Κέρτινες και μερικές άλλες, οι οποίες διεικόνουν, λέγει αυτό, εκ των υπαρχόντων αυτές. Δηλαδή διακονούσαν τον Χριστό από τα υπάρχοντά τους. Τι σημαίνει? Τους εξυπηρετούσαν σε όλη την ομάδα του Χριστό και την Ιεραποστολική ομάδα, την ομάδα των Αποστόλων, σε όλα εκείνα τα οποία είχαν ανάγκη. Πρώτη αναφέρει την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Και βέβαια είναι γνωστό ότι ήταν μεταξύ των μοιραφόρων γυναικών, οι οποίοι πήγαν στο μνημείο και διασώζεται αυτή η συνομιλία την οποία είχε με τον Χριστό, έκλαιγε. Όταν πήγε στο μνημείο και είδε τα κενό το μνημείο, έκλαιγε η Μαρία Μαγδαληνή και πίσω της ήρθε ο Χριστός, ενόμισε ότι ήταν κυπουρός και της είπε γιατί κλαις, και εκείνη νομίζοντας ότι ήρθε ο κυπουρός, Κύριε πού τον πήρανε, πού τον έκλεψαν, είναι αυτόν αρώ. Και τότε ο Χριστός της είπε Μαρία. Και εκείνη αμέσως τράφηκε και είπε «Ραβουνί», ο λέγεται διδάσκαλε. Που σημαίνει ότι όταν της ομίλησε ο Χριστός, της έστειλε ενέργεια, όπως έγινε στο όρο Σταβόρ, κατά μικρό βαθμό έστειλε την ενέργειά του. Και με το τότε είπε το όνομα της Μαρία, αμέσως κατάλαβε ότι είναι ο Κύριος και του είπε «Δάσκαλε, διδάσκαλε». Τόση μεγάλη ευλογία είχε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Και αυτό το Ιερό Λείψανο θα σπαστούμε. Βεβαίως είναι και τμήμα, όπως είπα πριν, του Τιμίου Σταυρού και η συγκυρία είναι καταπληκτική, το ότι έχουμε μεθαύριο. Από αύριο το απόγευμα εορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και θα έχουμε εν μέσω ημών και το Σταυρό του Χριστού, πάνω στον οποίο είναι η Άγια Τράπεζα, πάνω στην οποία ο Κύριος απέθανε και έχει το Πανάγιο Νέμα του, και έχουμε και το λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που είδε τον Αναστάντα Χριστό. Οπότε όλη αυτή η ψανοθήκη δείχνει πραγματικά το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Μεγάλη χαρά έχουμε σήμερα στην Μητρόπολη μας. Και σε ευχαριστούμε, Άγιοι Πατέρες, που μας φέρετε αυτό το θησαυρό για τον αγιασμό μας, για να αγιαστούμε ακόμη περισσότερο, για να εμπνευστούμε
για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αγάπη προς τον Χριστό και τους Αγίους και την Εκκλησία. Και ευχαριστώ και πάλι τον Παρασολογιώτο, τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα πολύ κακό, Θεοφάνη, ο οποίος είχε την έμπνευση αυτή και να φέρουμε, να προσκαλέσουμε από την Ιερά Μονή της Ιμονόπετρας το Άγιο Λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και να διοργανώσει όλη αυτή την εκδήλωση. Είμαι βέβαιος ότι το τριήμερο αυτό που θα είναι εν μέσω ημών και ο Τίμιος Σταυρός και το χέρι, το δοξασμένο χέρι που όταν το ασπάζεται κανείς αισθάνεται και υπάρχει μια θερμότητα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα θα δημιουργήσει ιδιαίτερη έμπνευση στους χριστιανούς μας, θα τους δώσει τη χαρά και τη χάρη του Χριστού για να συνεχίσουμε τον αγώνα τον οποίο έχουμε στη ζωή μας. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την παρουσία σας και θέλω να πω, θα το πει και ο πατήρ Πολύκαρπος, ότι το Σάββατο του Τιμίου Σταυρού θα λειτουργήσω εδώ στον Ιερό Ναό, αλλά την Κυριακή με την άδεια και με τις ευλογίες και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Χρυσοστόμου θα λειτουργήσει τον Ιερό αυτό ναό ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης ώστε να ευλογήσει και εκείνος το λαό με τη χάρη της Αρχιερωσύνης. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σας.